Ακριβώς Ρωτήστε τον κύριο Ανδρουλάκη τι εννοούσε. Ήταν το πρώτο δημόσιο σχόλιο του Πρωθυπουργού μετά τη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και την άρνησή του να δεχθεί ως Πρωθυπουργό τον Κυριακό Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, σε ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις πρώτες κάλπες. Η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή και μια σταθερή κυβέρνηση προκειμένου να κάνουμε το μεγάλο άλμα στο μέλλον, το οποίο πιστεύω ότι απαιτεί η σιωπηλή πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Και γι' αυτό διεκδικώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Τα υπόλοιπα δεν με αφορούν. Θα πρέπει να ρωτήσετε άλλους να σας απαντήσουν τι ακριβώς εννοούν με αυτά τα οποία λένε. Βλέπουμε έναν κύριο Μητσοτάκη να ζητά ούτε λίγο ούτε πολύ από εμάς να τον διορίσουμε πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός του κόμματος που έχει πει ότι θα καταθέσω τη διερευνητική εντολή μόλις την παραλάβω για να κάψω το εκλογικό σύστημα της πρώτης Κυριακής, την απλή αναλογική, καλεί εμάς να τον διορίσουμε πρωθυπουργό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται πλέον εν μέσω διασταυρούμενων πυρών, καθώς τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαπραγματεύονται την Πρωθυπουργία εάν νικήσουν στις εκλογές. Εάν βρεθούμε μπροστά σε αιτήματα του τύπου να μην είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος Πρωθυπουργός, τότε την ευθύνη της προσφυγής τρίτης κάλπης δεν τις έχουμε εμείς, θα τις έχει αυτός που ζητάει αυτά τα παράλογα πράγματα. Διαφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τους πρωθυπουργούς καλό είναι να τους επιλέγει ο λαός και να μην προκύπτουν από ανακτοβούλια ή από παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Επιδίδονται σε ένα θέατρο σφοδρής αντιπαράθεσης προκειμένου να συσπυρώσουν την κομματική τους πελατεία, εξαπατώντας για άλλη μια φορά τους πολίτες. Πίσω από τις σκληρές λέξεις, ο Κυριάκος, ο Νίκος και ο Αλέξης προετοιμάζουν τις πρέσπες του Αιγαίου. Μετά την απόρριψη της προγραμματικής σύγκλησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, προχωράμε προς μια συγκυβέρνηση ειδικού σκοπού, το Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, με στόχο τη συνέχιση της ερημοποίησης. Η εσωκομματική φωτιά που άναψε μέσα στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ μετά το έμεσο κάλεσμα του Ανδρέα Λοβέρδου προς τον πρόεδρο του κόμματός του να αποκαλύψει το όνομα που σκέφτεται για πρωθυπουργό, μοιάζει προς ώρας να έχει σβήσει. Οποιαδήποτε διαφορά ή αισθητή απόκληση από αυτή την άποψη, την κοινή περπατησιά μας, μας προκαλεί μια ιδιαίτερη παραδοξότητα, ιδίως όταν αυτή η αγωνία και η ανησυχία ταυτίζεται με την αγωνία και ανησυχία που το ίδιο πρωί είχαν εκφράσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός επικρατείας. Διαφωνώ με την προσωπική τοποθέτηση του Ανδρέα Λοβέρδου. Κρατία. Να αναλογιζόμαστε ότι στις δημόσιες τοποθετήσεις μας όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον της παράταξης. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δημόσιες διαδηλώσεις. Η Χαριλάου Τρικούπη πάντως διαψεύδει όσα ονόματα κυκλοφορούν ως υποψήφοι προτινόμενοι πρωθυπουργοί από τον Νίκο Ανδρουλάκη.